συναισθήματος και αυτός ο άνθρωπος με τις φτερούγες του αγκάλιαζε 99 χρόνια τώρα, εγώ έτσι θα το λέω γιατί στα 99 του έφυγε από τη ζωή, όλη του την οικογένεια. Παππού, προπάπου, μάνα, πατέρα και μετά τη δική του οικογένεια. Το βίντεο παρακαλώ. Σε ψηλό βουνό, σε ριζίμιο. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών ξημερώματα της 29ης Μαΐου του 2017, ημερομηνία σημαδιακή για τον Ελληνισμό. Με τον επίλογο είχε εξοικειωθεί από τη μέρα που έχασε την αγαπημένη του Μαρίκα από το πλευρό του, ο χαμός της οποίας του στήχησε όσο τίποτε άλλο. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ένας παραδοσιακός οικογενειάρχης που ευτύχησε να δει 13 εγγόνια και 13 δισέγγωνα. Και παρακαλεί. Αφοσιώθηκε με πάθος στην πολιτική, λάτρευε την ιδιαίτερη πατρίδα του την Κρήτη, αλλά η μεγάλη αγάπη, η αρχή και το τέλος πάντων, ήταν η οικογένειά του. Η ευτυχία στη ζωή είναι η οικογένεια, τα παιδιά και τα εγγόνια, έλεγε πάντα. Έχω τον πόνο σου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε στο τέλος στο πλάι του την πολυμελή οικογένειά του. Και τα 4 παιδιά του, και τα 13 εγγόνια του, και τα 13 δισεγγονά του τον αποχαιρέτησαν τις τελευταίες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή. Τα τελευταία 5 χρόνια όμως δεν είχε στο πλευρό του το στήριγμά του, την Μαρίκα, τη γυναίκα με την οποία έζησε 60 χρόνια. Ο θάνατός της του στήχησε, σαν να έχασε την ισορροπία του, λέει η οικογένειά του. Ήταν ο βράχος του. Μου έδωσε ευτυχισμένα χρόνια και μια οικογένεια για την οποία είμαι περήφανος, είχε πει σε μια από τις συνεντεύξεις του. Γνωρίστηκαν τυχαία σε ένα σανσέρ στο τότε Ταμείο του Μετοχικού Στρατού. Εκείνος 33 ετών και ήδη υπουργός. Εκείνη 24. Συναντήθηκαν ξανά σε έναν χορό του Ερυθρού Σταυρού. Παντρεύτηκαν το 1953 αγνοώντας τις αντιρρήσεις της οικογένειας της Μαρίκας και από τότε δεν χώρισαν ποτέ. Η οικογένεια που έχουμε εμείς, ο Κώστας και εγώ, είναι μεγάλη υπόθεση. Ήταν δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι στο γάμο τους. Εκείνος εσωτερικός, εκείνη πιο εξωστρεφής. Όμως πορεύτηκαν μαζί στη ζωή, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο. Όσες φορές δεν ακολούθησα το ένστικτο της γυναίκας μου, το μετανόησα, είχε πει. Τη συνοχή της οικογένειας την είχε ο Κοπέρνικος, όπως τον αποκαλούσε η Μαρίκα. Το σπίτι του στο Ακροτήρι ήταν το καταφύγιό τους, αλλά και σημείο συνάντησης της μεγάλης οικογένειας. Είχε σημασία για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να μένουν πάντα ενωμένοι. Οι Μητσοτάκηδες δένονταν ιδιαίτερα με τους ανθρώπους που ήταν στο σπίτι τους ολόκληρες δεκαετίες. Το 2008 γιόρτασαν 55 χρόνια γάμου και δεν παρέλειψαν να προσκαλέσουν όλους τους ανθρώπους τους, από τον Κυπουρό έως τον Ηλεκτρολόγο. Στα 99 του χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωσε άγευστος από την τεχνολογία, αλλά πίστευε ότι το ίντερνετ είναι η μεγάλη εφεύρεση του ανθρώπου μετά το Γουτεβέργιο. Ο ψηλός, όπως τον αποκαλούσαν τα περισσότερα εγγόνια του, δεν είχε πάθη. Είχε όμως αδυναμίες. Στο καλό φαγητό, φτιαγμένος κυρίως από τα χέρια της Μαρίκας, όπως τα περίφημα ντολμαδάκια που είχαν ξετρελάνει και τον τότε πρόεδρο της Αμερικής, George Bush. Είχε αδυναμία στην καλή τσιπουδιά, αλλά και στους περιπάτους και τα πολύ ωραία μπάνια του στο αγαπημένο του Μαράθι. Η πολιτική τον ενδιέφερε ως το τέλος. Παρακολουθούσε την επικαιρότητα, αλλά τα αναγνώσματά του δεν περιορίζονταν εκεί. Τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η όρασή του τον είχε προδώσει, άκουγε σε πλακέτες, όπως έλεγε, Παπαδιαμάντη και Τσέχοφ, ενώ μέχρι πρόσφατα μπορούσε να απαγγέλει από μνήμης Γκέτε. Η εξωστρεφής της οικογένειας θεωρεί το πάντα η Μαρίκα, αλλά και ο ίδιος δεν βαρυγκομούσε. Οι ευκαιρίες για γλέντι ήταν πολλές. Λέγεται ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε κάνει περίπου 1000 βαφτίσεις. Και οι δύο πάντως ήταν εκεί, σε κάθε μικρή ή μεγάλη στιγμή των τεσσάρων παιδιών τους. Δίπλα τους στις λύπες αλλά και στις χαρές, στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες τους. Καμάρωνε για όλους τους, αλλά περισσότερο χαιρόταν που στο τέλος της ημέρας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτό που απέμενε ήταν αυτό που ήθελε, μια ενωμένη οικογένεια. Με το συγκινητικό ριζίτικο Κρήτη σε ψηλό βουνό του Κώστα Μουτάκη, με μια ανάρτησή της
στο Facebook και χωρίς λόγια η Ντόρα Μπακογιάννη αποχαιρετά τον πατέρα της. Με μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook είπε το διαδικτυακό του αντίο στον πατέρα του Κωνσταντίνο που έφυγε τα ξημερώματα της Δευτέρας από τη ζωή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ανάρτηση περιλαμβάνει μια φωτογραφία των δυο τους από καλοκαιρινές διακοπές όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ακόμη παιδί. Η τρυφερή φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με το γιο του με φόντο τη θάλασσα ξυπνά αναμνήσεις στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τη συνοδεύει με το λιτό αλλά περιεκτικό «Σε ευχαριστώ για όλα» που απευθύνει στον πατέρα του. Με το διάσημο ποίημα του Κίπλινγκ «Αν» αποχαιρετά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης τον παππού του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. «Λες και γράφτηκε για σένα παππού», αναφέρει ο γιος της Ντόρας Μπακογιάννη και παραθέτει τους στίχους του ποίηματος που για εκείνον αντιπροσωπεύουν τις αξίες και τον χαρακτήρα του παππού του. Στην Κρήτη, οι συμπατριώτες του περιμένουν την Πέμπτη να του πούν το τελευταίο δικό τους αντίο. Εκεί θα γίνει το τελευταίο κατεβόδιο, στο Αργουλιδέ. Εκεί επέλεξε ο ίδιος να είναι η τελευταία του κατοικία δίπλα στη Μαρίκα του. Ήταν επίσης Μάιος όταν έφυγε η Μαρίκα καταβεβλημένη από το χρόνιο πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρούσε. Πέρασαν 5 χρόνια και ξανά Μάιος μήνας που εν τέλει έφυγαν και οι δύο από τη ζωή. Όταν συναντηθούν, έχουν πολλά να πούν, κυρίως πολλά να θυμηθούν. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα